Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Κύριε Πέτσα, όλοι έχουμε μία τάση. Είναι το ανοιχτό. Τώρα. Όχι. Νίκο. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Από εδώ, μια χαρά. Έλεγα λοιπόν στον αγαπητό κύριο Πέτσα ότι όλοι καμιά φορά έτσι έχουμε μία τάση να λέμε τα θετικά που έχει καταφέρει το κόμμα μας και η ηγεσία μας, αλλά θέλω να παραδεχτείτε, κύριε Πέτσα, ότι καθίσταται τουλάχιστον υπερβολή να ισχυριζόμαστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφτιαξε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ούτε είναι απόδειξη των αναπτυξιακών ρυθμών της χώρας το γεγονός ότι δικαιούται η χώρα μας κονδύλια από αυτό. Θα σας πω λοιπόν. Αναφερθήκατε και εσείς και οι προηγούμενοι ηγητές εκ μέρους της κυβέρνησης, στους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η χώρα μας την περίοδο 2023, που αφορά την πρώτη σας διακυβέρνηση, ήταν 18η στην κατάταξη στους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Παρόλο που εδεήσατε και αυξήθηκε το δημόσιο χρέος και κάνατε πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες, δεν θα πω κακώς. Δεν είμαστε από τις παρατάξεις που θέλουν και την πίτα φάγωτη και το σκύλο χορτάτου. Είχαμε πανδημική κρίση, είχαμε προβλήματα άλλα, έπρεπε να γίνουν μεγάλες δημόσιες δαπάνες, βεβαίως. Αλλά παρόλες τις δημόσιες δαπάνες, οι αναπτυξιακές σας επιδόσεις δεν είναι αυτές που θέλετε να διαφημίζετε ότι ήταν. Δεύτερον, παραλάβατε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Ολοκληρωμένη, την οποία τη βάλατε στο σιρτάρι. Παραλάβατε Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική Ολοκληρωμένη, την οποία έχετε παρακάμψει με αποτέλεσμα η χώρα να μην ξεκολλάει από τους τελευταίους δείκτες. Δέζη, και μη μου πείτε τι κάναμε εμείς, διότι εμείς παραλάβαμε αιρεσιμότητες για τα κονδύλια της ψηφιακής ανάπτυξης 1,2 δις για την ευθύνη, για την αιρεσιμότητα της συγκεκριμένη ΔΕ. Την είχε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης ή μεταρρύθμισης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο ακριβής τίτλος του Υπουργείου Μεταρρύθμισης τότε, και φτιάξαμε το Υπουργείο, σας παραδώσαμε Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Η χώρα δεν έχει ξεκολλήσει δυστυχώς από τους τελευταίους δείκτες. Δεν παραλάβατε και κάτι άλλο, το οποίο επίσης παρακάμψατε, τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τις υποδομές και τις μεταφορές. Ο οποίος, για παράδειγμα, είχε ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του σιδηροδρόμου, τον οποίο τον εγκαταλείψατε με τα γνωστά αποτελέσματα, για να μην πω ότι εντάξατε άλλα έργα τα οποία δεν εμπίπτουν σε έναν Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, απορρίπτοντας έργα τα οποία ήταν συμφωνημένα σε αυτό το σχεδιασμό και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγμα η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, η οποία αντικαταστάθηκε από το λεγόμενο flyover. Έχετε μία τάση τα έργα να τα ονοματίζετε και με έτσι λίγο φαντεζή ονόματα για να κάνουμε μία παραπάνω εντύπωση. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Είναι ένα έργο πολύ κοστοβόρο, ένα έργο το οποίο δεν κουμπώνει με το συνολικό σχεδιασμό των μεταφορών, ένα έργο το οποίο προϋπέθεται από χαρακτηρισμό δασών για να ολοκληρωθεί. Και έρχεστε τώρα εδώ και μας λέτε βεβαίως ότι έχετε υλοποιήσει το 6% του Ταμείου Ανάκαμψης. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί να διεκδικείτε και τον τίτλο του πολύ γρήγορου με τέτοιους ρυθμούς υλοποίησης. Ακούσαμε επίσης ότι η χώρα κατέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Βεβαίως, καλωσόρισε, δεν επηρέασε το κόστος δανεισμού στον προϋπολογισμό, τον οποίο το προσχέδιο του οποίου θα συζητήσουμε αύριο στις επιτροπές φαίνεται αυξημένο κόστος δανεισμού για τη χώρα. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ το οποίο δεν είναι συμβατό με τα υπεσχημένα της κυβέρνησης της προηγούμενης περίοδου. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Πέτσα και κύριε Παπαθανάση, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι είναι εκτός νυμφώνος οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης από την ίδια σας την παρουσίαση. Η παρουσίαση λέει ότι πήραν ενισχύσεις 600 εκατομμύρια, 667 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες, 100.000 επιχειρήσεις, 6.000 ευρώ κάθε μία. Και δίπλα ακριβώς 500 επιχειρήσεις, 18 δισεκατομμύρια δάνεια. Τα οποία δάνεια, σας έχουμε ξαναρωτήσει, εμπίπτουν στην αρχή της προσθετικότητας, δηλαδή αφορούν έργα τα οποία δεν θα γίνονταν χωρίς αυτή τη δανειοδότηση. Αφορούν εγχώρια προστιθέμενη αξία. Φρέσκαρα λίγο τη μνήμη μου τώρα, κοιτώντας τα δάνεια τα οποία είχαν εγκριθεί το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. 300 εκατομμύρια συνολικά σε δύο εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων για να εισάγουν, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν και οικονομικό εκτόπισμα και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, αν επιλέξουν να κάνουν αυτού του τύπου την επένδυση. Το καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
300 εκατομμύρια διαθέσιμα από τα δάνεια της χώρας, δύο εταιρείες, οι οποίες τι κάνουν, εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει προστιθέμενη αξία αυτό για τη χώρα? Λυπάμαι που θα το πω, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς και όλοι μας ότι δεν έχει. Ακόμα μία απόδειξη ότι δεν είναι ο καημός σας οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η θάλασσα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία έχει φορτωθεί χρέη, η οποία στηρίζει την απασχόληση στην Ελλάδα, είναι ότι έχετε πετάξει έξω από το πρόγραμμα τις συνεταιριστικές τράπεζες και βεβαίως οι συμβατικές, οι συστημικές τράπεζες έχουν τον τελευταίο λόγο για το ποιος δανειοδοτείται και ποιος δεν δανειοδοτείται. Θα έπρεπε να είναι ένα γενικό καμπανάκι για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Κύριε Παπαθανάση, σας μιλάω ευθέως και ειλικρινώς. Το γεγονός ότι ο κεντρικός τραπεζίτης έχει δημόσια διατυπώσει τη διαπίστωση ότι μόνο το 4% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, θα έπρεπε να είναι ένας γενικευμένος συναγερμός. Όχι για την αριστερά, τη δεξιά ή το κέντρο. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα. Για όλους μας. Είναι δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Και βλέπω με τα λύπης μου, στη σημερινή σας παρουσίαση, να διεκδικείτε δάφνες, επειδή έχετε εφαρμόσει, λέει, το 80% του προαπαιτουμένου του σχεδίου Πισαρίδη. Μα τι λέει το σχέδιο Πισαρίδη? Το σχέδιο Πισαρίδη είναι το Ευαγγέλιο καταστροφής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και θα περιμέναμε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, να υπάρχει μία παραδοχή. Έχετε την αντίληψη ότι θα είναι δημιουργική η καταστροφή τους? Γιατί επιμένετε στον ίδιο δρόμο? Υποδομές. Αρχικά στο Ταμείο Ανάκαμψης από τις υποδομές, εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν μόνο ο Ε65 και ο ΒΟΑΚ, το βόρειο τμήμα του Ε65 και ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Αυτό είναι μία καταφανής, μία έτσι απόδειξη πάρα πολύ σοβαρή, ότι δεν είχατε στο μυαλό σας να ενισχύσετε τις υποδομές της χώρας, δεν είχατε στο μυαλό σας να αξιοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Έχουμε καταθέσει και πήραμε απάντηση, η οποία ήταν ανεπαρκής. Να έρθω κι εγώ στο θέμα της Θεσσαλίας που αναφέρθηκε και από τη μεριά της πλέψης ελευθερίας πριν από λίγο. Καταθέσαμε μία ερώτηση για το ποια αντιπλημμυρικά απεντάχθηκαν με βάση δημοσίευμα το οποίο υπήρχε στα τέλη Αυγούστου. 4 του Σεπτέμβρη, όπως ξέρετε, είχαμε την καταστροφή. Απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών με γενικότητες. Μας είπατε κι εσείς, κύριε Παπαθανάση, εδώ, ότι απεντάχθηκαν κάποια αντιπλημμυρικά επειδή δεν χωράγαν στα χρονοδιαγράμματα. Δεν ξέρατε ότι θα χωρέσουν στα χρονοδιαγράμματα όταν τα εντάσσατε. Το διαπιστώσατε μετά την καταστροφή ή λίγο πριν την καταστροφή, ότι δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα? Και τι σας κρατάει να μας δώσετε μία σαφή απάντηση? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω πόσα αντιπλημμυρικά απεντάχθηκαν. Για ποιο λόγο, σε ποιο πρόγραμμα πάνε και τι χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης θα έχουν? Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα παρακάμπτουμε τη στιγμή που έχουμε βιώσει αυτού του τύπου την καταστροφή. Και θα ήθελα πραγματικά να πω ότι μια και πήρε ο κύριος Μητσοτάκης απάνω του τη μάχη της Θεσσαλίας και την έχασε πανηγυρικά, ευτυχώς για τη Θεσσαλία, θα πρέπει να συμβάλλει και ο ίδιος, διότι θα ήθελα να τον ενημερώσω και από αυτό το βήμα και παρακαλώ να το μεταφέρετε, κύριε Παπαθανάση, ότι ο εκλεκτός του, ο κύριος Αγοραστός, παραδέχτηκε ότι το Νοέμβρη του 2021 είχε αλληλογραφία σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα με τον κύριο Καραμαλή. Έχει πλέον τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο πολιτικό. Όχι μόνο πολιτικό. Το περιεχόμενο αυτών των επιστολών, διότι εάν ο Αγοραστός έχει στείλει επιστολές συναγερμού για τα αντιπλημμυρικά έργα και αγνοήθηκαν από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών την τότε, είναι σαφές ότι είμαστε μπροστά σε ευθύνες πάρα πολλών επιπέδων. Ο ίδιος δε ο κύριος Αγοραστός, εάν όντως το έχει κάνει αυτό, εάν το περιεχόμενο των επιστολών αυτών είναι περιεχόμενο συναγερμού, έχει και αυτός ευθύνες, διότι δεν δημοσιοποίησε τις επιστολές, διότι δεν χτύπησε ένα γενικευμένο συναγερμό για τον ελληνικό πολιτικό κόσμο και όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για το λαό της Θεσσαλίας απέναντι στον οποίο είναι υπόλογος. Για το σιδηρόδρομο, μας είπατε 180 εκατομμύρια βεβαίως, να μας πείτε και
ποια ακριβώς είναι τα έργα, θα θέλαμε να έχουμε δει στον αρχικό σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης να έχει μία ξεχωριστή θέση στη χρηματοδότηση ο σιδηρόδρομος για να ολοκληρωθεί η ηλεκτροκίνηση, για να έρθουν τα γρήγορα τα τρένα, για να βελτιωθεί αυτή η υποδομή, αλλά είναι σαφές ότι οι επιλογές σας, δεν θέλω να μπω στη συζήτηση περί σκοπιμότητας, κύριε Παπαθανάση, γνωρίζετε ότι προσωπικά σας εκτιμώ. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, πολύ φοβάμαι, θελημένα ή άθελα ευνοεί μόνο τους ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου και δεν ευνοεί τη χώρα. Διότι ο σιδηρόδρομος είναι το πιο φτηνό, το πιο φιλικό στο περιβάλλον μεταφορικό μέσο και εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας 19-23. Το Ταμείο Ανάκαμψης λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ανθεκτικότητας απέναντι στις κρίσεις που βιώνουμε. Ποιες κρίσεις βιώνει λοιπόν η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία αυτό τον καιρό? Μία κρίση που αφορά το κλίμα, που επηρεάζει άμεσα τις υποδομές. Εδώ θα περιμέναμε πραγματικά ένα συνολικό επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Όλες οι υποδομές μας κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Τα φαινόμενα που συναρτώνται με την κλιματική κατάρρευση, δεν λέω τι έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν θα μπω σε αυτό το πεδίο και τι θέσεις παίρνει στα διεθνή φόρουμ για αυτά τα ζητήματα, αλλά θα περιμέναμε πραγματικά μία γενικευμένη ανακατεύθυνση πόρων που θα υποστηρίζουν τις υποδομές. Η υγειονομική κρίση, και ολοκληρώνω κύριε Πλακιωτάκη και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή. Η χώρα μας βιώνει και στεγαστική κρίση. Τι κάνει η κυβέρνηση λοιπόν? Επιτρέψτε μου λίγο να ανασύρω τον σχετικό πίνακα, ο οποίος είναι από στη στεγαστική κρίση. Εμείς διοχετεύουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία, γύρω στα 150 εκατομμύρια, η Πορτογαλία 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ισπανία 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η Πολωνία 755 εκατομμύρια ευρώ, η Ιταλία 180 εκατομμύρια ευρώ. Η υγειονομική κρίση, μας είπατε πριν τις εκλογές τις εθνικές, ότι αυτή η τετραετία θα ήταν η τετραετία του συστήματος υγείας. Και κοιτάμε το σχετικό πίνακα, τον επίσημο, από την ιστοσελίδα την Ευρωπαϊκή του Ταμείου Ανάκαμψης, για να βρούμε πού είναι η χώρα μας στην κατάταξη των δαπανών από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον τομέα της υγείας. 18η με ποσοστό 4,8. Πρώτη η Εσθονία. Πρώτη η Εσθονία, η οποία αγόρασε μέσα διάσωσης και μεταφοράς ασθενών. Και καλά, η ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις φαίνεται δεν είναι στις προτεραιότητές σας. Η ανάπτυξη, πάλι από τον πίνακα τον σχετικό, για τις ψηφιακές δεξιότητες, 17η η χώρα. Με ποσοστό 2,4%, θα τα καταθέσω στα πρακτικά, αν και δεν χρειάζεται, δεν κάνω καμία αποκάλυψη. Οι αναρτημένοι πίνακες είναι, οι οποίοι δεν βρήκανε βεβαίως χώρο στην μακροσκελή σας παρουσίαση, κύριε Παπαθανάση, δυστυχώς. Τρίτον, κράτος δικαίου. Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη και τις ξένες επενδύσεις, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. 10η η χώρα μας. 0,4% του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό, με συγχωρείτε, κάθε άλλο παραδείχνει ότι υπάρχει μία στρατηγική η οποία συνδέεται με το τι συμβαίνει εκεί έξω. Και εκεί έξω η χώρα μας έχει πρόβλημα και δημογραφικό, το οποίο συνδέεται με τη στεγαστική κρίση, και πέρασε ένα πρόβλημα πανδημίας που δοκίμασε τα όρια του συστήματος υγείας, το οποίο δεν αναπτύσσεται, και βεβαίως το μεγάλο, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, στο οποίο δεν φαίνεστε επαρκώς προετοιμασμένοι ή θέλοντες να υποστηρίξετε τις υποδομές μας που δοκιμάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κ. Γερολάνος.